Καλώς τη μου. Καλώς μου ήρθες. Θα κάνουμε μαζί φινάλε. Λοιπόν, τώρα που σε περίμενα, σκέφτηκα και θυμήθηκα ότι κάναμε μαζί την πρώτη εκπομπή το Γενάρη. Έτσι. Και μιλήσαμε και καλοσχηματισμένους στόχους της χρονιάς. Τώρα θα κάνουμε το τεστ να δούμε. Πώς πήγαμε μέχρι τώρα. Το καλοκαίρι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για reset. Η δασκάλα μου, η κυρία Καραγιάννη, λέει ότι οι διακοπές είναι όπως ήταν στα παλιά τα χρόνια τα χάνια. Όπως ένα μακρινό ταξίδι χρειαζόταν το χάνι για να ξαποστάσει ο ταξιδιώτης, να πάρει δυνάμεις για να συνεχίσει το ταξίδι του. Ακριβώς. Είναι αυτά που λέμε εμείς οι νεότεροι, πάω να κάνω ένα retreat. Αυτό. Λίγο να αποστασιοποιηθώ από τα πράγματα, να κάνω μία παύση. Να πάρω το χρόνο μου. Αυτό το θέμα το σκέφτηκε και το πρότεινε ο Στέλιος. Στέλιο, τι είχε στο νου σου, και κοιτάζω πάνω γιατί είναι κάπου στο production. Προφανώς είχε στο νου του αυτό που έχουμε όλοι μας. Λέμε, όσοι καταφέρουμε να πάρουμε την άδεια, γιατί είναι και πολλοί άνθρωποι που τώρα είναι full δουλειά, οπότε είναι πολύ δύσκολο να μπουν σε αυτό το mood που λέμε εμείς, θα πάρεις την άδειά σου. Θα φύγεις κάποιες μέρες από τη ρουτίνα σου. Ακόμα και αν δεν πας κάπου, η ρουτίνα αλλάζει. Τι είναι πιο εύκολο, να ξεσαλώσεις ή να συγκεντρωθείς λίγο στον εαυτό σου? Εγώ τώρα θα το διευρύνω λίγο, αν μου επιτρέψεις. Για πες, βεβαίως, είσαι ελεύθερη να κάνεις ό,τι θες. Επειδή είχαμε και μόλις προχθές την καλοκαιρινή ησημερία. Οπότε, στάση, ναι, οπότε την επίσημη σφραγίδα του καλοκαιριού. Και ακόμα και αυτοί που θα πάρουν διακοπές, θα πάρουν μια εβδομάδα, θα πάρουν 10 μέρες για να πάνε κάπου αλλού. Το καλοκαίρι είναι μεγάλο. Στην Ελλάδα και ειδικά στην Κρήτη είμαστε ευλογημένοι με μεγάλο καλοκαίρι. Αλλά πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε λοιπόν όλο? Λοιπόν. Μέχρι τελευταίου δευτερολέπτου. Ναι. Άκουσα τον κύριο Μαμαλάκη που είπε δύο είναι τα πράγματα που έχουμε, τις πέντε στήσεις. Ναι. Θα συμπληρώσω ότι είναι κι άλλα. Παραδείγματος χάρη, το μπάνιο στη θάλασσα ενεργοποιεί και τις πέντε στήσεις. Γιατί βλέπουμε, γιατί ακούμε, γιατί νιώθουμε, γιατί μυρίζουμε και γιατί γευόμαστε. Ωραία. Ναι. Γι' αυτό είναι τόσο αναζωογονητικό το μπάνιο στη θάλασσα σε σχέση με μια χλωριούχο πισίνα σε κλειστό κολυμπητήριο. Ωραία. Είναι τα πανηγύρια, είναι η επαφή με τη φύση. Όλα αυτά είναι πέντε αισθήσεις. Και να ανοίξω μια παρένθεση εδώ να πω ότι εμείς στο NLP, και ο δάσκαλος μου στο NLP έλεγε ότι τρία πράγματα χρειάζεται ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος. Ποια είναι αυτά? Το σώμα θέλει ειδονή, δηλαδή να ικανοποιήσουμε τις πέντε αισθήσεις. Η ψυχή θέλει χαρά, και χαρά βιώνουμε μόνο μέσα σε αγαπητικές σχέσεις. Και το πνεύμα θέλει γνώση. Να το πάμε λίγο παραπέρα. Άρα, ο στόχος για το καλοκαίρι, θα έλεγα εγώ, και τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω, να ικανοποιήσω και τα τρία. Δηλαδή, να δω αγαπημένους ανθρώπους, να πάω σε μια συναυλία, να διαβάσω ένα βιβλίο, να ξυπνήσω χωρίς ξυπνητήρι, να πάω για μπάνιο. Αντί να ξυπνήσω και να ετοιμαστώ για το γραφείο, να ξυπνήσω χωρίς ξυπνητήρι και να πάρω το μαγιό μου και να πάω στο κρατερό, να πάω στην Αγία Πελαγία. Μικρές στιγμές. Ναι. Που μπορούν να φέρουν ξανά τη χαρά μου στη ζωή. Ακριβώς. Όχι να, τον Γκράντε, να προγραμματίσω 15 μέρες στις Μαλδίβες. Μακάρι να μπορεί να το κάνει κάποιος. Αλλά και αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, φέρε τη χαρά μου. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί διακοπές είναι όταν διακόπτω αυτό που συνήθως κάνω. Και τότε γίνεται το reset. Τότε ξεκουράζεται το ασυνείδητο. Μαρία, στους ανθρώπους που μας βλέπουν και που είναι σε μια περίεργη ψυχολογική κατάσταση, δεν θα πάνε διακοπές κάπου γιατί οικονομικά δεν τους βγαίνει. Θα πάρουν την άδειά τους και θα κάτσουν στο σπίτι τους. Και μπορεί να τους φαίνεται αυτό γόλυγο θάς, ότι όχι, τι θα κάνω τώρα, δεν θα έχω τη ρουτίνα της δουλειάς, δεν θα πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Πώς θα τα βγάλω πέρα σε αυτό? Πώς θα τους κινητοποιήσουμε λίγο να βάλουν σταγονίτσες μέσα στη μέρα χαράς? Εγώ θα έλεγα και ποτάμι να βάλουν μέσα στη μέρα. Δηλαδή, καταρχήν να αλλάξουμε την εσωτερική μας στάση. Μένα με ρωτάνε τι θα κάνεις το καλοκαίρι, Μαρία, λέω, δεν ξέρω ακόμα, αλλά ξέρω ότι θα περάσω καλά. Έτσι. Αυτή είναι η εσωτερική στάση, αυτό είναι το format. Το ναι, ναι, εγώ το υπόσχομαι. Άρα, όπου δεν ξέρω αν θα πάω Χανιά ή αν θα πάω Αθήνα ή αν θα πάω Μακρυγελό, αλλά εγώ θα περάσω καλά. Που σημαίνει ότι μέσα στην καθημερινότητα μπορούμε να εντάξουμε αυτά που τον καθένα αρέσουν και όπως είπες πολύ ωραία στο όταν προλόγιζες, να εναρμονίζονται με τον στόχο αυτό που βάλαμε το Γενάρη. Ναι. Και τη Δευτέρα ήμουν για μπάνιο στη θάλασσα σε μια κοντινή παραλία του Ηρακλείου, γιατί και εγώ δούλευα το Σαββατοκύριακο, οπότε τη Δευτέρα έκανα κοντινή απόδραση. Και εκεί που πλατσουρίζαμε, ακούω μια κυρία που συναντήθηκε με έναν κύριο στη θάλασσα. Και της έλεγε πώς πάει, τι κάνει. Αντιλήφθησα λοιπόν από την κουβέντα ότι η κυρία δουλεύει στο Πεπαγνή, ιατρικό προσωπικό, και λέει, βγήκα από την εφημερία και είπα να πάω να κάνω ένα μπάνιο. Και σήμερα που δουλεύω απόγευμα, είπα, δεν κάνω δουλειές, θα πάω να κάνω το μπάνιο μου. Αφού το τριήμερο δούλευα,
τουλάχιστον να κάνω 2 μπάνια. Ευχαριστηθώ, βρε παιδί. Αυτή η κυρία έκανε αυτό το απολαμβάνω και έκανα διακοπή. Και είναι, ναι, όταν σε έχει πάρει μπάλα, όταν σε έχει παρασύρει το καθημερινό, είναι λίγο δύσκολο. Ακόμα και αυτό το που θα σου φέρει χαρά και ξέρεις ότι σε κάνει χαρούμενο, πολλές φορές και αυτό σου φαίνεται κοπιαστικό. Πού να ετοιμάζομαι τώρα, να βρω μαγιό, πετσέτες, μετά να κάνω μπάνιο. Και όμως όταν βρεθείς εκεί, στην πίστα, σε εισαγωγικά, λες, μωρή, τι καλά που το έκανα. Δηλαδή θέλουμε και λίγο την παρακίνηση από τον εαυτό μας. Άντε, πήγαινε, έστω και με το πεισματικό, ας πούμε. Εγώ θα έλεγα να εστιαστούμε όχι στη διαδικασία, όχι ποιος πάει τώρα και ποιος οδηγάει, και αν μας ακούνε και άνθρωποι έτσι λίγο, ξέρω, στην Αθήνα είναι project να πας ημερήσια εκδρομή θάλασσα. Σε 2 ώρες δρόμο. Ναι, να σκεφτώ το μετά που θα έχω γυρίσει. Πώς θα νιώθω. Πώς θα νιώθω μετά, τι θα έχω βιώσει μετά, τι θα έχω χαρίσει στον εαυτό μου στο μετά, όχι τη διαδικασία. Άμα σκεφτούμε τη διαδικασία, δεν θα κάνουμε τίποτα. Ούτε καν θα τρώμε. Δηλαδή, σκέψου, πρέπει να πάω να ψωνίσω, μετά να μαγειρέψω, μετά να πλύνω τα πιάτα. Είναι πιο εύκολο να πάρουμε delivery. Όχι, να σκεφτούμε το μετά και να σκεφτούμε και τι σημαίνει. Μέσα στη χρονιά που πέρασε, κάθε χρονιά, ειδικά φέτος, στερηθήκαμε αγαπημένα πρόσωπα. Ναι. Εγώ νομίζω ότι ακόμα και στο μπαλκόνι μας ή ακόμα ένα περπάτημα, τα αγαπημένα πρόσωπα λειτουργούν σαν ένα ήπιο αντικαταθλιπτικό. Αυτό που πες, σε σχέσεις αγαπητικές σχέσεις, ναι. Να νιώσεις αυτή τη θαλπορή, ναι, στον άξιμο. Ναι. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση που είναι πολύ συγκεκριμένη και στοχευμένη και είναι αφιερωμένη σε μια πολύ καλή φίλη με την οποία κάναμε αυτή την κουβέντα σήμερα. Η ίδια βιώνει, έχει βγει από ένα χειμώνα πολύ απαιτητικό, βιώνει ένα, αισθάνεται ότι έρχεται ένα κλείσιμο κύκλου. Σε πολλούς νομίζω ότι συμβαίνει αυτό, ναι. Έχοντας πίσω μας την πανδημία και όλα που ξεπέρασαν τα όρια τους. Αισθάνεται λοιπόν ότι πρέπει να έρθει αυτή η αλλαγή, αλλά είναι πάρα πολύ φορτισμένη. Και λέγαμε, ας πούμε, μου λέει, ωραία, και τι τώρα θα πάω στην άδειά μου, γιατί σε έλεγα σήμερα θα συζητήσουμε με τη Μαρία αυτό. Ωραία, θα πάρω την άδειά μου και θα σκέφτομαι όλη μέρα τι πρέπει να κάνω. Και λέγαμε, αυτό... Ή καλύτερα να κάνεις κάτι άλλο, να δημιουργήσεις ένα άλλο υπόβαθρο για να έρθει και η απάντηση στο τι θα κάνεις. Ανδριανή, όταν σπούδαζα στα μεταπτυχιακά μου στην Αμερική, ήμουνα η πιο καλή γκαρσόνα, είμαι εγώ. Δηλαδή. Οπότε, όταν σερβίραμε πρώτο πιάτο, ξέρω εγώ, γαρίδες, θαλασσινά και το δεύτερο πιάτο ήταν μπριζόλα, στο ενδιάμεσο σερβίραμε ένα σορμπέ. Γιατί το σορμπέ καθάριζε τη γεύση. Πριν πάρουμε λοιπόν τις μεγάλες αποφάσεις, αυτή τη στιγμή που η γεύση μας είναι αλλοιωμένη από στεναχώριες, από πόνους, από μπλοκαρίσματα, χρειαζόμαστε ένα σορμπέ. Το σορμπέ είναι ένα διήμερο, ένα τετραήμερο, ένα δεκαήμερο, ό,τι αντέχει ο καθένας, του κάνω τα βανοθεραπεία, το τίποτα. Μπορώ να πάω σε μια παραλία, να απολαύσω τα δώρα του Θεού, που είναι η φύση, αν είμαι με ένα αγαπημένο μου άνθρωπο, ένα βιβλίο και να κάνω ό,τι θέλει το σώμα μου. Θέλω να κοιμηθεί, να κοιμηθεί. Θέλει να κάτσω άλλη μέρα στην παραλία, να κάτσει. Αυτό το χωρίς ρολόι και δυνατόν και χωρίς κινητό. Ωραία. Ιδανικά, ή δυνατό. Αυτό. Ναι. Αυτό δηλαδή, το δεν έχω πρόγραμμα, αυτό το δεν ξέρω. Αυτό θα καθαρίσει τη γεύση για να πάρουμε τις αποφάσεις τον Σεπτέμβριο. Ο Σεπτέμβριος είναι η ακαδημαϊκή πρωτοχρονιά. Σωστά το λες. Τότε ξεκινάνε οι καινούργιοι στόχοι, είτε είναι σε εκπαιδεύσεις, σε μαθήματα, σε γυμναστήρια, σε δουλειές, τότε είναι. Άρα τώρα ας δώσουμε και εμείς άδεια στον εαυτό μας. Δεν είναι τώρα ώρα να πάρουμε αποφάσεις. Πόσο απενοχοποιητικό είναι αυτό, 2 λεπτά να σου το πω. Δεν είναι ώρα τώρα να πάρεις αποφάσεις. Και εσύ, φίλοι μου, και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν χαριζόμαστε όμως με αυτό το ταβανοθεραπεία και το τίποτα. Είναι αναπτυξιακό στάδιο. Δεν είναι αυτό. Ότι το παίρνω και το βάζω εδώ από κάτω να μην το βλέπω. Είναι αναπτυξιακό στάδιο. Είναι προεγχειρητική διαδικασία. Ναι. Για να κάνουμε ένα χειρουργείο, μας κάνουν ένα προεγχειρητικό έλεγχο. Και αν έχουμε μια γρυπούλα, δεν μας βάζουν στο χειρουργείο. Θέλει να καθαρίσει το τοπίο. Ακριβώς. Θέλει το σορμπέ του. Πόσο ωραίο. Θέλει σορμπέ. Και ας το πάρει. Η Κανδεράκη συνταγογράφησε σορμπέ. Σημειώστε σας παρακαλώ. Πριν από μεγάλες αποφάσεις, πάντα ξεκαθαρίζουμε τη γεύση που μας έχει αφήσει το προηγούμενο. Ακριβώς. Και έτσι γεννιέται η επιθυμία. Δηλαδή την ώρα που έχω μαγευσία, ένα που ήταν και από τα συμπτώματα του κορονοϊού, αλλά και της γρυπούλας που είχαμε παλιότερα, χάνουμε τη γεύση μας, είναι εκείνη την ώρα ό,τι φαγητό και να φάμε είναι άνοστο. Δεν φταίει το φαγητό,
η δική μας γευστική υποδοχή είναι που δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν. Άρα όταν είμαστε σε αυτή την κατάσταση της σύγχυσης και του μπουχτίσματος, ό,τι για να αποφασίσουμε, μάλλον θα γίνει με τα μισά μας όργανα, δηλαδή με τη λογική, με τα πρέπει, όχι όμως και με την καρδιά και το συναίσθημα και το όραμα. Εμείς τα θέλουμε όλα τώρα. Και αυτή η ανησυχία του, ωραία, εγώ τώρα θα πάω σε άδεια, θα πάρω την άδεια και μου είπε Κανδεράκη να κάνω το τίποτα. Αλλά εμένα συνεχώς ξεπηδάνε στο κεφάλι μου. Όχι, τι θα κάνω με τη δουλειά μου, όχι, τι θα κάνω με τη συμπεθέρα την κούλα, όχι, τι θα κάνω με τη μετακόμιση. Όλες, που ίσως είναι έτσι για πιο κομβικά θέματα στη ζωή μας, έτσι, όχι συμπεθέρα η κούλα, αλλά γενικότερα θέματα που μας ζορίζουν ή που είναι milestone στη ζωή μας. Πρέπει να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις να πάμε στο παρακάτω και ξεπηδάνε. Τι θα τους λέω. Πηγαίνετε για ύπνο, θα τα πούμε το Σεπτέμβρη. Ναι. 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 Επιτρέπεται, δηλαδή μπορούμε να πούμε και το εξής. Ότι αυτά τα ζητήματα, το 1, 2, 3 που με απασχολούν, με πολύ σεβασμό θα τα δω και θα τα διαχειριστώ τότε. Τώρα μου επιτρέπω μια μέρα, δύο μέρες, χι χρόνο, να ανοίξω ένα σιρτάρι με σεβασμό, ένα θησαυροφυλάκιο, να τα βάλω και θα με περιμένουν. Δεν τα αγνοώ. Θα το διαχειριστώ τότε που θα μπορώ να... Καμιά φορά με παίρνουν, ας πούμε, τηλέφωνο και θέλουν συνεδρία ή να ρωτήσουν κάτι και οδηγώ στο κινητό. Ναι. Και λέω, μα το θέμα σας πρέπει να το σεβαστούμε και όχι να σας δώσω μια απάντηση ενώ οδηγώ στην Εθνική με το κινητό. Mm-hmm. Άρα, καμιά φορά το να μην κάνω κάτι δεν είναι παρέτηση. Είναι ένδειξη σεβασμού εκείνη την ώρα. Γιατί χρειάζεται περισσότερη προσοχή και αφοσίωση. Θέλει και υπομονή όμως αυτό, ε. Ναι, αυτό όμως είναι άσκηση, συγγνώμη. Mm. Αυτό είναι πάλι και αυτό αναπτυξιακό στάδιο. Αυτή την υπομονή... Την κατακτάς σιγά-σιγά. Την κατακτάς και ναι, και αν δεν μπορώ να το κάνω, τότε μου λέει κάτι άλλο για μένα. Πρέπει να το δω, δηλαδή, έχεις δει κάτι πειράματα που κάνανε παλιότερα σε παιδάκια, στην αναπτυξιακή ψυχολογία, όπου τα βάζανε σε ένα δωμάτιο και τους βάζανε μπροστά τους marshmallows στα αγγλικά mm-hmm, mm-hmm. και τους λέγανε μην το φας, θα φύγω και θα γύρισω σε 5 λεπτά και τότε θα σου δώσω 2 αν δεν το φας. Αυτά τα κάνανε τα πειράματα σε 5χρονα. Mm-hmm. Οπότε το υπομονή είναι κάτι που το αρχίζουμε να το αναπτύσσουμε από τότε. Τα 5χρονα όμως παίρνανε δεύτερο marshmallow. Ναι, δεν τα αντέχανε εμείς... όμως πολλά και το κάνανε έτσι. Νομίζω ότι το έχουμε πάρα πολύ, όχι στη φύση μας απαραίτητα. Το έχουμε καλλιεργήσει το να είμαστε ανυπόμονοι. Έχουμε καλλιεργήσει το να ικανοποιούμε τώρα αυτό που θέλουμε. Και ίσως ξεκινάει και με το ότι έχουμε π.χ. έτοιμο το φαγητό στο ντουλάπι μας. Ότι μπορώ μέσα σε χρόνο τετέ να έχω αυτό που θέλω. Να ενημερωθώ, να μιλήσω, να επικοινωνήσω. Η κουλτούρα της καθημερινότητάς μας συνάδει πιο πολύ προς το τώρα ικανοποιώ την ανάγκη μου παρά στο ότι κάνω υπομονή να έρθει η σωστή χρονική στιγμή για ό,τι είναι να έρθει. Ακριβώς. Και εάν δεν καταλάβουμε ότι μερικά πράγματα δεν είναι 100% στο χέρι μας, θα έρθει η ζωή να μας δώσει ένα σκαμπυλάκι από αγάπη για να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να έχουμε και λίγο ταπεινοφροσύνη. Δηλαδή, Μαρία, να το αναπτύξουμε λίγο αυτό, γιατί είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για τη ζωή όλων μας. Είναι λίγο αυτό που διαβάζουμε και στα πιο τσιτάτα, ότι υπάρχει ένα σχέδιο για σένα, το οποίο εσύ πιθανότατα να το αγνοείς και όταν σου έρχονται τα δύσκολα, μάθε να τα αποδέχεσαι και να τα κάνεις κομμάτι σου, γιατί κάτι θέλει να σου δώσουν, ας πούμε. Όταν είσαι πάνω στη φούργια, πώς να το διαχειριστείς όλο αυτό? Λοιπόν, το έχουμε ξαναπεί ότι... Τα χαστουκάκια δηλαδή. Τα δύσκολα δεν τα θέλουμε. Δεν θέλουμε από το πιο ελάχιστο που είναι να φύγω τώρα και να έχει σκάσει το λάστιχο στο αυτοκίνητό μου. Ναι. Δεν το θέλουμε. Ωραία. Και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην μας συμβούνε. Mm-hmm. Εάν παρά τα αυτά θα συμβούνε, πού θα συμβούνε? Ωραία. Αυτό είναι το αυτονόητο. Ο Καζαντζάκης δεν το έλεγε στην ασκητική ότι το μόνο βέβαιο που όταν γεννιέται ένας άνθρωπος είναι η φθορά, η αρρώστια, το πένθος και το τέλος. Ναι. Άρα όσο δεν συμβαίνει λοιπόν είμαστε ευγνώμονες. Γιατί θα έρθει. Δεν υπάρχει εγγύηση όπως λέω εγώ ότι θα ζήσουμε ευτυχισμένοι, θα κάνουμε οικογένεια, καριέρα και θα πεθάνουμε στον ύπνο μας τα 95. Τι καλά. Χωρίς βάσανα και χωρίς ασθένεια. Ωραία. Και εδώ έχεις κάνει εξαιρετικές εκπομπές και έχεις ρωτήσει κοπέλα που έχει ξεπεράσει τον καρκίνο, μα τι γινότανε, και είπε η ζωή συνεχίζεται και χωρίς εμένα. Έτσι είναι. Ωραία. Άρα αυτό να το πάρουμε χαμπάρι και
Ναι, να επιδιώκουμε την καλύτερη δουλειά, να επιδιώκουμε το καλύτερο σπίτι και την ανακαίνιση στο σπίτι μας και την καλύτερη μας εμφάνιση, ναι, να το επιδιώκουμε. Αλλά να μην νοσούμε όταν δεν γίνεται με το ρυθμό που θέλουμε, όταν θέλουμε και όπως το θέλουμε. Είμαστε πολύ περισσότερα από αυτά. Εδώ νομίζω ότι μπαίνει και το κομμάτι του ελέγχου, να ελέγξω τα πάντα, αυτό. Να πάνε εκεί που θέλω, όπως θέλω και την ώρα που θέλω. Κατά τα άλλα... Και ξέρεις, Ανδριανή, συνήθως άνθρωποι που δεν μπορούν να ελέγξουν σοβαρά κομμάτια της ζωής τους, μετατοπίζουν αυτή την επιθυμία στο να ελέγξουν δευτερευούσες σημασίες πράγματα. Δηλαδή, ο άνθρωπος που δεν μπορεί ή η γυναίκα που δεν μπορεί να ελέγξει την ποιότητα στη σχέση της ή τη δουλειά της και κάνει μια δουλειά που δεν της αρέσει, μπορεί να είναι και ψυχαναγκαστική με την τάξη, με την καθαριότητα και να κάνει καυγά στο παιδί της γιατί άφησε τις παντόφλες στο καθιστικό, ας πούμε. Ναι, ναι. Και δεν είναι εκεί το ζήτημα. Είναι αυτά τα συγκοινωνούντα δοχεία. Δηλαδή, άμα μου περισσεύει λίγο από κάτι, παπ, θα μεταπηδήσει σε κάτι άλλο και θα πάρει μια άλλη μορφή. Και εμείς θα λέμε ότι απλά είναι νοικοκυρά ή απλά η μαμά είναι υπερβολική με αυτό. Όχι, όχι. Από κάπου έχει. Ξεπηδήσει όλο αυτό το πράγμα, κάπου έχει πιεστεί και σου έχει βγει. Η συστημική ψυχοθεραπεία βγήκε παρατηρώντας οι βιολόγοι στο εργαστήριο τα κύτταρα, ότι νοσούσαν, όχι γιατί τα κύτταρα κάτι είχαν, αλλά γιατί στο περιβάλλον κάτι άλλαζε. Είτε υγρασία, είτε σκόνη, και εκεί ανέπτυσαν μούχλα. Και όταν αρχίσει η μούχλα να υποχωρεί και να γίνεται το περιβάλλον πιο φιλικό, να γίνεται φωτεινό, να μην έχει υγρασία, να παίρνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που το κάνουν πιο υγιές, τι θα γίνει με τα κύτταρα? Θα βλαστήσουν, θα αναπτυχθούν, θα καλλιεργηθούν. Δηλαδή είναι σαν να βγάζουμε τα ξερόχορτα από ένα κήπο και φορτίζουμε και ποτίζουμε. Τι θα γίνει με το δέντρο? Θα γίνει το καλύτερο δέντρο που στο γονιδίο του έχει να γίνει. Εδώ τώρα σε αυτό πάει ότι ένας δουλεύει, ένας κάνει την αλλαγή. Έτσι. Και κολλάει και τους υπόλοιπους. Έτσι. Με το καλό. Τους αλλοιώνει όμορφα. Ναι, όμορφα. Και έρχεται τους παρακινεί. Αυτή η αλλαγή όμορφη. Ναι. Και επίσης ταυτόχρονα την ίδια στιγμή έρχεται και το άλλο το πολύ γνωστό, αγαπημένο, ότι τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Δηλαδή, θες να φέρεις το λίγο καλύτερα, θες να νιώσεις λίγο καλύτερα. Ξεκίνα, ρε παιδί μου, βάλε κάτι, βάλε λίγο αλατάκι σήμερα, λίγο πιπεράκι αύριο. Έτσι. Νοστί με ψέτο με κάποιο τρόπο. Έτσι. Γιατί μας αρέσει να συρνόμαστε, να μην λέμε τώρα ψέματα. Ένα από, ένα από τα βιβλία που θα σύστηνα για το καλοκαίρι είναι «Τα μαθήματα ζωής» της Ελίζα Μπεθρός. Εξαιρετικό. Ωραία. Αυτή η γυναίκα λοιπόν δούλευε 37 χρόνια στην ανακουφιστική ιατρική, βοηθώντας ανθρώπους που δεν είχαν ίαση στο τελευταίο του στάδιο, και είπε ότι όλοι τους αυτοί οι άνθρωποι, είτε ήταν 8 χρονών, 30 ή 60 χρονών, στο τελευταίο αυτό στάδιο ανέπτυσαν μια ωριμότητα και συνειδητοποιούσαν κάποια μαθήματα ζωής που καλό θα είναι εμείς να ευλογηθούμε να τα συνειδητοποιήσουμε πριν αρρωστήσουμε, χωρίς να αρρωστήσουμε. Ωραία. Και αυτό είναι η σοφία. Άρα, εκεί μέσα λοιπόν, λέει η Ελίζα Μπεθρός, ότι εκεί που νομίζεις, ανεβαίνεις μια νηφόρα. Και εκεί που ανεβαίνεις μια νηφόρα, σαν ανεβαίνεις, ας πούμε, κατακτήσεις μια κορυφή σε μαδάρες. Ναι. Με ότι το που φτάσεις στην κορυφή, βλέπεις ότι οι μαδάρες έχουν 52 κορυφές άνω των 2.000 μέτρων. Και λες, όχι, τι με περιμένει. Η ζωή ωραία. Μας. Και όταν φτάσεις και στην τελευταία, έρχεται λίγο μια πέτρα από το διάστημα και σε χτυπά. Και αν δεν μάθουμε τα μαθήματα που είναι να μάθουμε, θα συνεχίζονται αυτές οι πετριές. Ωραία. Ταπεινοφροσύνη, αγάπη, εστιασμός στον απότερο στόχο της ζωής μας. Ωραίο είναι και οι διακοπές, όπως λέμε, αλλά να συνάδουν με αυτόν τον υπαρξιακό προορισμό που έχουμε. Και μέσα εκεί να εστιαστούμε σε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Όπως είναι οι αγαπημένοι άνθρωποι. Όπως είναι ένα ωραίο φαγάκι που είπε ο κύριος Μαμαλάκης. Τώρα, αν θα είναι σε πεντάστερο, αν θα είναι στο μπαλκόνι μας, αν θα είναι στο χωριό, στο μετόχι, είναι δευτερευούσης σημασίας. Έτσι. Επένδυσε στην παρέα σου. Έτσι. Και αν αυτή η παρέα σου είναι ο εαυτός σου, επένδυσε και σε αυτόν ακριβώς. Τον έρημο. Πώς μπορώ να περάσω καλά. Σήμερα καλά. Ναι, ναι. Αυτό, σας παρακαλώ, αφήστε το κάπου. Να, τώρα μου στέλνουν και μηνύματα. Αφήστε το σε μια άκρη, αφήστε το να ξεφορτιστεί στην τελική. Και θα δεις πόσο πιο καλά θα κάνεις ένα βήμα και προς εσένα και προς τους άλλους γύρω σου. Εξάλλου, εμείς είμαστε και μια γενιά που έχουμε ζήσει και χωρίς αυτό. Ναι, για να το θυμηθούμε. Τα 18χρονα και τα 20χρονα δεν το έχουν βιώσει αυτό. Αλλά εμείς έχουμε ζήσει. Πώς πηγαίναμε ραντεβού, δηλαδή, πώς συναντιόμασταν, πώς πηγαίναμε ταξίδια χωρίς αυτό. Τι μου λες τώρα, ήταν το. Όντως, μεγαλώσαμε χωρίς αυτό. Ναι.
Ζούσαμε πολύ επικίνδυνα. Ήμασταν κάπου που δεν μπορούσε κανείς να μας βρει. Καταπληκτικό. Και τώρα θα πληρώναμε για να συνέβαινε όλο αυτό το πράγμα. Έλα μου ντε. Ναι. Εσένα, Μαρία, ποιο είναι το όραμά σου για το φετινό καλοκαίρι? Πώς σε φαντάζεσαι, ποια είναι η εικόνα σου για το καλοκαίρι? Το καρποστάλ σου. Τι έχει. Η εικόνα μου για το καλοκαίρι έχει λίστα βιβλίων που νομίζω ότι δεν θα προλάβω να τα διαβάσω. Τα οποία είναι και κατά κατηγορίες και της παραλίας και μελέτης, ας πούμε. Πολλούς αγαπημένους ανθρώπους που θέλω να δω, να τους χαρώ, να μιλήσουμε. Αν μπορώ να κάνω κάποιες μικρές αποδράσεις, γιατί την αγαπώ, την λατρεύω τη θάλασσα. Ναι. Ωραία, χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα όπως είναι η οικογένεια, νύψια, γονείς κτλ. Έτσι ώστε να καθαρίσει η γεύση και να έρθει συνήθως. Τελειώνω και εγώ τώρα τα σεμινάρια, ήταν μια δύσκολη ακαδημαϊκή χρονιά, δύσκολη ήταν για όλους. Και συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ξεκουράζομαι και κάπου εκεί μετά το 15 Αύγουστο λέω, άντε τώρα να αρχίσουμε. Αρχίζεις πάλι. Πάλι το μαμουνάκι, ναι. Το μοτοράκι. Άντε τώρα πάλι, ναι. Αυτό όμως είναι έρωτας. Ναι. Αυτό, γιατί είσαι αυτό το μοναπατάκι σου, ναι, όμως, γιατί κάνεις αυτό που θέλεις, το βρήκες και το πας εκεί που πρέπει. Ναι. Σε ευχαριστώ. Μέσα από την καρδιά μου για όλες τις κουβέντες που κάναμε. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και σε ευχαριστώ που πάντα ήσουν εδώ για να πούμε στον κόσμο και πάντα είσαι εδώ για να μιλήσουμε στον κόσμο για αυτά που βιώνει. Όχι για κάτι φανταστικό, ούτε για κάτι τέλειο και καταπληκτικό που υπάρχει στη φαντασία μόνο των ειδικών. Είσαι εδώ μέσα και μας ακούς, μας νιώθεις και μας πιάνεις από το χέρι κάθε φορά και μας πας εκεί που νιώθουμε καλά. Εγώ θέλω να επαναλάβω ότι σε εκπομπές που κάνεις υπηρετείς αυτό που έλεγε ο δάσκαλός μου στο NLP στην Καλιφόρνια, ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσει κανείς το σκοτάδι είναι να ανάψει ή να δημιουργήσει αιστείες φωτός. Οπότε η τηλεόραση για μένα, που δεν είναι τρομολαγνία, που δεν αναχαράσει την παθογένεια, μάλλον η τηλεόραση που αναχαράσει την παθογένεια πουλάει πολύ. Οπότε είναι επαναστατική, ανατρεπτική πράξη αυτό που κάνεις εσύ να δημιουργείς αιστείες φωτός. Και χαίρομαι και καμαρώνω να συμβάλλω ένα λιθαράκι σε αυτό. Ευχαριστώ με το καλό να ξανασμίξουμε. Που το μοιράζεσαι μαζί μου και εδώ, αλλά και κατηδίαν που τα λέμε. Και μαζί με σένα, αφού κλείνουμε την ομάδα και τις κυρίες που μας συντρόφευσαν σε όλη αυτή την πορεία μέσα στη χρονιά, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κική την Τζορτζακάκη. Αγαπημένη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη Ματούλα τη Βασιλάκη, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που ήρθαν σε αυτή την εκπομπή, έβαλαν το δικό τους το λιθαράκι και βγήκε κάτι. Ναι. Άκουσε έστω και ένας άνθρωπος και έκανε λίγο αυτό το... Άφησε λίγο χώρο να μπει λίγο φως, να δει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ακριβώς. Ευγνώμων και τώρα και για πάντα. Ευχαριστώ. Και εγώ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα καλό πολύ. Καλό καλοκαίρι. Και σε σένα. Και να φας πολλά παγούτα. Εντάξει. Εμείς θα είμαστε διαφημίσεις και ερχόμαστε να συναντήσουμε έναν άνθρωπο που, όπως σας είπα, είναι εδώ και ευχαριστιέμαι πολύ που θα κάνουμε κουβέντα μαζί. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που βρήκε το μονοπάτι του και έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Δεν υπάρχει πιο σπουδαίο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Τα λέμε σε πολύ λίγο.